Survivors, καλώς ήρθατε στο τρίτο συμβούλιο του νησιού. Τρίτο συμβούλιο το οποίο έχει και πάλι πρωταγωνίστρια ομάδα, την ομάδα των μπλε. Θα πρέπει να ψηφίσετε απόψε και να βγάλετε άλλον ένα υποψήφιο ή άλλη μία υποψήφια. Υπενθυμίζω ότι μέχρι στιγμής έχουμε την Ελευθερία Ελευθερίου, τον Σπύρο Μαρτίκα και τον Νικόλα Γόρου. Οι κόκκινοι αυτή την εβδομάδα πέτυχαν το απόλυτο. 3-3, επομένως κανένας παίκτης από τη δική σας ομάδα δεν θα αποχωρήσει. Δεν θα συμβεί το ίδιο φυσικά με τους μπλε. Πριν φτάσουμε στη διαδικασία του συμβουλίου, να ξεκινήσουμε λιγάκι με τον χθεσινό αγώνα, ο οποίος στη λήξη του ουσιαστικά είχε μια μεγάλη έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα σε αρκετούς παίκτες. Και να ξεκινήσουμε με τον Σπύρο Μαρτίκα. Σπύρο, συζητήθηκε καθόλου το θέμα το οποίο άνοιξε? Ναι, συζητήθηκε το θέμα. Μάλλον μας ξάφνιασε ένα θέμα το οποίο δεν περιμέναμε. Το γνωρίζουμε όλοι ότι ο Νίκος δεν ήταν ποτέ φυγόπονος, δεν αρνήθηκε ποτέ να παίξει σε οποιοδήποτε αγώνα και για οποιοδήποτε λόγο. Πάντα μπαίνει μπροστά και δέχθηκε μία επίθεση για μία μοναδική στιγμή που ήθελε, που ενώ πονούσε το γόνατό του πάρα πολύ, ήθελε να το προστατέψει γιατί απλά δεν χωρούσε στο βαρέλι. Εννοείς την αντιπαράθεση με τη Μαργιαλένα. Καταρχάς να εξηγήσω ότι η Μαργιαλένα δεν είναι εδώ στο συμβούλιο μαζί μας γιατί ένιωσε μία μικρή αδιαθεσία. Η πρώτη επικοινωνία που είχαμε με τη γιατρό μας μας λέει ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Επομένως, φαντάζομαι ότι θα επανέλθει. Παρ' όλα αυτά, απόψε δεν θα είναι εδώ μαζί μας στο Συμβούλιο. Σπύρο. Παρ' όλα αυτά, ήταν πολύ ιδιαίτερο το αγώνισμα χθες, γιατί αυτό το βαρέλι ταλαιπώρησε πολλούς. Νομίζω όλοι πονέσαμε τα γόνατά μας, στριμωγμένοι μέσα σε ένα βαρέλι. Απλά ο Νίκος δεν χώραγε σε αυτό το βαρέλι. Το δοκίμασε μία φορά, βοήθησε πάρα πολλές φορές εμάς. Απλά στον τελευταίο, όταν ήρθε η σειρά του για τη δεύτερη φορά να μπει στο βαρέλι, απλά ήθελε να το αποφύγει. Και δέχθηκε μία επίθεση, θεωρώ έντονη, πολύ έντονη και μας ξάφνιασε. Κατηγορήθηκε ότι θέλει να αποφύγει τον αγωνιστή, που δεν θα το κάνει ποτέ και για κανένα λόγο. Το ότι, ότι ήθελε να αποφύγει για να αγωνιστεί, για να κερδιθεί ένας πόντος από τους κόκκινους. Δέχθηκε μία επίθεση η οποία εμένα με ξάφνιασε. Και δέχθηκε μία επίθεση η οποία μάλλον δεν τίμησε τη Μαργιαλένα και εύχομαι να είναι καλά το κορίτσι και θα ήθελα να ήταν εδώ, θα το πω και σε εκείνη. Δεν την τίμησε η επίθεση απέναντι στο πρόσωπο του Νίκου. Γιατί πρώτα απ' όλα εκείνη γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα μας τον Νίκο σε μία περίοδο παιχνιδιού που τη ζήσαν από την αρχή μέχρι το τέλος σχεδόν. Και από την άλλη, η στάση της ήταν, περιείχε και κακία, περιείχε επίθεση και κακία. Και έβγαλε μία γλώσσα περισσότερη από τον μπόι της. Και όχι μόνο αυτό, εκθέτηκε το Σάκη. Εκθέτηκε το Σάκη, ο οποίος Σάκης την αγκάλιασε, την υποδέχθηκε, την τόνωσε ψυχολογικά, έφερε νίκες και τον εκθέτει με μία έπαρση, η οποία δεν την έχω ξαναδεί εγώ τη Μαργιαλένα. Τρεις μήνες εδώ πέρα. Σπύρο, ήταν συγκεκριμένα η στάση της Μαργιαλένας ή γενικότερα η στάση της κόκκινης ομάδας, πιστεύεις, απέναντι σας? Όλη η κόκκινη ομάδα χθες αντέδρασε σε διάφορα θέματα, χωρίς να μπορεί να το δικαιολογήσει και να στάθηκε πολύ, σε πολλές στιγμές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πολύ επιθετική ήταν όλη η κόκκινη ομάδα απέναντί μου και εγώ δέχτηκα επίθεση από την Εράιδά μου. Αλλά δεν το περιμέναμε, πραγματικά δεν το περιμέναμε, γιατί ίσως η κόκκινη ομάδα κατάλαβε ότι εχθές στο συγκεκριμένο αγώνισμα θεωρώ ότι ήμασταν καλύτεροι. Απλά εκείνοι στάθηκαν πιο τυχεροί. Θεωρώ ότι ήμασταν καλύτεροι. Παρ' όλα αυτά, ο αγώνας χάθηκε, η επίθεση έγινε, δεχθήκαμε την επίθεση για διάφορα θέματα, τα οποία δεν υπήρχε και λόγος να γίνουν. Για παράδειγμα, όταν προέκυψε ένα προβάδισμα των κόκκινων μισής πίστας σε ένα αγώνισμα που ο στόχος ήταν ακαριαίος και έχεις ένα προβάδισμα μισής πίστας που αν το κέρδιζες δεν θα μίλαγες και ξαφνικά ενώ έχεις το προκύπτει αυτό το προβάδισμα μισής πίστας και το χάνεται ο πόντος γιατί η Ρία αποδείχθηκε ικανότερη στο στόχο. Μιλάς για το λάθος που είχε κάνει η Ελένη Χαμπέρη σε αυτό το ματσάρισμα και το πρόλαβε η Ρία. Η Ελένη Χαμπέρη γύρισε το βαρέλι πίσω. Είχαν τον υπεύθυνο για τα παιχνίδια και της δίνει το OK, ωραία τα κάνατε. Το έβαλε στη βάση ως όφιλο. Το έβαλε στη βάση λοιπόν. Και μπήκε ξανά. Οπότε αυτό ήταν ένα προβάδισμα μισής πίστας. Για ποιο λόγο από τη στιγμή που έχετε μισή πίστα προβάδισμα, έχει φτάσει η Εύη, ρίχνει ήδη και ακόμα τα κορίτσια παλεύουν να έρθουν με το βαρέλι,
και χάνετε τον πόντο, κάνετε χαμό. Δηλαδή, σας δόθηκε ευκαιρία γι' αυτό και χάσατε και τον πόντο και έχετε και πρόβλημα. Λοιπόν, άρθουμε λίγο στην κόκκινη ομάδα. Αφροδίτη, σε βλέπω ήδη να ζητάς το λόγο. Και επειδή η Μαργαλένα, παιδιά, δεν είναι εδώ απόψε μαζί μας, από τη στιγμή που ο Σπύρος βάζει όλη την ομάδα στο κάδρο, την ομάδα των κόκκινων εννοώ, και σε ένα Σάκη προσωπικά, αν θέλετε, φυσικά μπορείτε να πάρετε το λόγο και να απαντήσετε. Αφροδίτη, να ξεκινήσω με σένα. Η δική μου ένσταση είχε να κάνει με το εξής. Το ότι όταν ξεκινάμε ένα αγώνισμα έχουμε κάποιους κανόνες. Ο κανόνας ήταν να μην βγούμε από το βαρέλι. Άρα ξεκινάμε με κάτι το οποίο έχετε παραβεί. Δεν παραβιάστηκε κανένας κανόνας, διότι έχει παραβιαστεί με την αυτό γιατί υπευθύνου των παιχνιδιών. Συγγνώμη, εγώ σε διέκοψα. Σε διέκοψα. Θα λέμε αλήθειες. Να μιλήσω και θα απαντήσει μετά. Ό,τι έχει να πείτε, σε παρακαλώ. Να μιλήσω και θα απαντήσει μετά όσο θέλει. Ειλικρινή. Μπορώ να μιλήσω. Αλήθεια. Μπορώ να μιλήσω. Σ' άφησα να μιλήσει. Αν πει αλήθεια, μιλά. Η αλήθεια είναι μία. Αν πει ψέματα, δεν τα ακούει κανείς. Η αλήθεια είναι μία. Όλοι ήμασταν εδώ και είπαμε ότι όταν βάζουμε ένα κανόνα, τον ακολουθούμε από την αρχή ως το τέλος. Δεν παραβιάστηκε ο κανόνας. Βγαίνουμε από το βαρέλι. Δεν παραβιάστηκε ο κανόνας. Όχι να μιλήσει, ρε Σπύρο. Ρε Σπύρο, ήμαρτον. Βγήκε από το βαρέλι. Λοιπόν, το προσπερνάμε αυτό. Έρχεται η ώρα να αγωνιστεί και μιλάω πριν αγωνιστεί ότι έχει γίνει λάθος. Οπότε δεν το συζήτησα αφού τελείωσε το παιχνίδι. Άρα. Παραβλέπω το ότι εμείς χάσαμε και ότι γίνεται φασαρία για το συγκεκριμένο θέμα. Άρα όλο αυτό που λες δεν ευσταθεί και έχει γκρεμιστεί. Η επίθεση που δεχθήκαμε ήταν αφού τελείωσε ο αγώνας, αφού λάθος. Κατοχυρώθηκε ο πόντος, αφού ενημερωθήκατε και μετά δεχθήκαμε επίθεση. Αλλά εσύ, καλά. Αφροδίτη μου, δεν θυμάσαι καθόλου έχω καλά. Καταλάβει δεν θυμάσαι ότι έχει βρει καινούριο παλικάρι τώρα, πιο όμορφο και πιο νέο, ομορφότερο νεότερο και ανανεωμένο, και εμένα μου κάνει επιθέσει τώρα. Εμένα αυτό τώρα, αυτό έχει να κάνει με προσωπική ζήλια απέναντι σε έναν αγώνα που ήταν ξεκάθαρος και που σας έδωσε και προβάδισμα μισή πίστα για να έχετε την ευκαιρία να τον νικήσετε ευκολότερα. Το ότι είχαμε μισή πίστα, το ότι κάναμε μισή πίστα έχει να κάνει με ικανότητα. Και αυτό που κατάλαβα με τη χθεσινή συμπεριφορά, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό, είναι, θυμάται πάρα πολύ καλά η Μαργιαλένα, ότι για κάποια μεγάλα έπαθλα βγάζανε τον τριαντάφυλλο άρρωστο, με πέναλτι και πάρετε πέναλτι και εκτός παιχνιδιών συνέχεια ο τριαντάφυλλος για να πάρει η Μαργιαλένα να πάει σε μεγάλα έπαθλα. Από την άλλη, δεν μ' άρεσε η στάση της Μαργιαλένας να λέει «Θυμάσαι, Νίκο, που μη είχες πει αδύναμη σε ένα αγώνισμα παλιότερα και λες και το χρώστα για αυτό η Μαργιαλένα, βρήκε την ευκαιρία». Δεν είναι ωραίο απλά, που λείπει η Μαργιαλένα η συμπεριφορά... και τα λες όλα αυτά. Ναι, το είπα κι εγώ. Μήπως θα τα συζητήσουμε άλλη στιγμή που είναι και η Μαργιαλένα εδώ. Και από την άλλη, εχθές δείξατε μία επιθετικότητα, λες και είδατε την υπεροχή μας στο χθεσινό αγώνισμα, γιατί ήρθανε πόντι που ούτε εμείς πιστεύαμε, στην ουσία, είδατε την υπεροχή μας και τρέματε, μη χάσετε την ασυλία. Τρέματε, μη χάσετε πώς την ασυλία. Να χάνετε την και η επίθεση που δεχθήκαμε ήτανε διακαώς, μην τυχόν και χάσετε. Έτσι το λάβατε, για τα πάντα. Σπύρο, το παλικάρι αρχικά ποιο είναι σύμφωνα με τη δική σου κρίση. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, ο Βασάλος. Ο Βασάλος, μάλιστα. Αφροδίτη. Α, είναι και ο Παναγιώτης, είναι δύο παλικάρια τώρα. Αφροδίτη, θες να απαντήσεις στον Σπύρο. Να απαντήσω ότι τα αποτελέσματα φαίνονται στο τέλος του παιχνιδιού, άρα είχαμε υπεροχή, οπότε δεν μπορεί κανείς να πει κάτι διαφορετικό. Το ότι κερδίσαμε έχει να κάνει με ικανότητα. Και το ότι βγήκαμε μπροστά στο ραν έχει να κάνει και με τις δυνάμεις μου και με όλο αυτό που έκανα και με την αντίληψή μου όσον αφορά το παρκούρ το συγκεκριμένο. Άρα το ότι βγήκαμε πιο μπροστά έχει να κάνει και με τα συγκεκριμένα άτομα τα οποία αγωνιζόντουσαν. Το παράπονο έγινε πριν ρίξει η ρία, οπότε είσαι λάθος το ότι το παράπονο έγινε μετά. Εγώ επίθεση δέχτηκα αφού έχει κατοχυρωθεί ο πόντος και τα ξέρατε όλα. Έχει να κάνει με προσωπική ζήλια απέναντί μου, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε σε διαφορετικές ομάδες και με έχεις απέναντί σου. Να έρθω λίγο στο παλικάρι το οποίο έχει προκαλέσει ζήλιες εδώ σύμφωνα με τα λεγόμενα της Αφροδίτης. Εντάξει, δεν νομίζω ότι η Αφροδίτη και ο Σπύρος έχουν έρθει σε μια τόσο μεγάλη διένεξη. Είναι ένα μικρό παιχνίδι που κάνει ο Σπύρος προς την Αφροδίτη. Ωραία, πάει, εμένα μ' αρέσει, το απολαμβάνω. Καμιά φορά νιώθω κομπάρσους βέβαια, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν παλιές ιστορίες οι οποίες δεν έχουν λυθεί από προηγούμενα Survivor και ενώ τον Νίκο με τη Μαργιαλένα που από την αρχή του παιχνιδιού υπάρχει μια ένταση μεταξύ τους και δεν ξέρω από πού προκύπτει, αν είναι όντως για το φετινό ή χρωστούμε από το 21, που εμάς δεν μας αφορά. Εγώ δεν μίλησα για αρχίζει και με κουράζει γενικά η συζήτηση. Κωνσταντίνε, δεν έχω μιλήσει για κάποιο χρωστούμενο, ούτε ένταση έχω βγάλει, ούτε τίποτα. Όχι, σαν εξωτερικός παρατηρητής, χωρίς να πάρω μέρος ούτε το δικό σου της Μαργιαλένας, νιώθω ότι κάτι υπάρχει
Από προηγούμενο survival, δηλαδή κάποια αποθυμένα. Έχω κάνει εγώ κάποια επίθεση ή κάποια αποθυμένα. Όχι. Δεν έχω μιλήσει τίποτα. Βλέπω, εγώ έχω πει μετά από ένα συμβούλιο που είχατε που ήσασταν μπλε ομάδα, που με ρώτησε ο Γιώργος, είχα κρίνει τη Μαργαλένα και την Εύη πιο τέτοιο. Και πιστεύω, από εκείνο το σημείο και μετά, για κάποιο λόγο, τρώω όλοι επιθέσεις. Θα σου πω, επειδή σε θεωρώ πολύ έξυπνο, ξέρεις που στοχεύεις. Επειδή η Μαργαλένα είναι αρκετά εγωίστρια όπως είσαι και εσύ. Στοχεύεις πάντα στην αγωνιστικότητά της. Και όταν κάνει κοιλιά, τη χτυπάς εκεί που πονάει. Δεν λες, φέρνεις νίκες κτλ. Οπότε δημιουργείται μια ένταση τέτοια, ώστε να υπάρχει και συζήτηση είτε στο συμβούλιο, είτε έξω, είτε στους αγώνες. Γιατί σε έχω ακούσει από τον μπάγκο, πάρ' τη Μαργαλένα είναι αδύναμη. Οπότε καταλαβαίνω ότι ξέρεις που χτυπάς. Χωρίς όμως να το κάνεις εσκεμμένα. Καταλαβαίνω. Μαζί σου είμαι, αλλά δεν το κάνω επίτηδες. Και η Μαργαλένα, όταν μου είπε προχθές ότι ξέρω εγώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα να ψηφιστώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Επειδή και εγώ κάνω παρά με τη Μαργαλένα και ξέρω ότι σε συμπαθεί πάρα πολύ, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ναι, και εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αυτό. Δεν τη έκανα καμία επίθεση δηλαδή, τη Μαργαλένα. Ξέρω ότι βγαίνετε έξω στην Αθήνα, μιλάτε. Καλά, δεν έχουμε βγει έξω στην Αθήνα. Έχετε βρεθεί τέλος πάντων, δεν ξέρω τι έχετε κάνει. Ναι, αυτό. Αλλά κατάλαβες πώς το λέω, ρε φίλε. Δεν έχω κάτι με τη Μαργαλένα, ούτε τη έχω κάνει ποτέ επίθεση. Επειδή την ξέρεις καλύτερα από όλους τη Μαργαλένα, δεν σου έκανε επίθεση. Γιώργο, έχουν ανοιχτεί πάρα πολλά θέματα. Αρχικά αναφέρονται πάλι. Για το παιχνίδι του 21, όσον αφορά το τριαντάφυλλο, ότι εμείς βάλαμε το τριαντάφυλλο, άτοπο, είμαστε survivor all star. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να αναφέρονται γεγονότα εν απουσία ατόμων. Δεύτερον, σε καμία περίπτωση δεν νιώθω εκτεθειμένος από τη Μαργαλένα. Τρίτον, δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της Μαργαλένας. Είναι μεγάλη γυναίκα και μπορεί να εκπροσωπήσει τον εαυτό της. Δυστυχώς δεν είναι εδώ, ξέρει πολύ καλά να τοποθετείται και να μιλάει. Τέταρτον, στον Νίκο δεν έκανε καμία επίθεση. Ο Νίκος την ξέρει καλύτερα, μπορεί και από μένα. Γιατί ζήσανε πολύ δύσκολες στιγμές στο δικό μας survivor. Του έχει ιδιαίτερη συμπάθεια, όπως λέει και ο Κωνσταντίνος, που το ξέρει από την ίδια τη Μαργαλένα. Ο τρόπος της είναι πάντα έτσι έντονος και το μόνο που του είπε είναι ότι Νίκο, δεν μας έχει συνηθίσει έτσι. Το 21 έμπαινες και έπαιζες. Εγώ θα μιλήσω από φυσικοθεραπευτικής άποψης, γιατί αυτό έχω σπουδάσει και αυτό ξέρω. Θεωρώ ότι αν ο Νίκος είχε βγει στην αρχή των δεύτερων ματσαρισμάτων, για να ολοκληρώσουμε κάποια πράγματα, και είχε πει ότι παιδιά, εγώ δεν μπορώ να αγωνιστώ, έχω μια ενόχληση. Επειδή έχουμε δείξει όλοι το fair play, εγώ προσωπικά πρώτος από όλους, όσον αφορά το fair play και τα περισσότερα παιδιά βρισκόμαστε τώρα εδώ, όλοι νομίζω, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Νομίζω δεν θα τον ματσάραμε καν και δεν θα ζητούσαμε καν πέναλτι. Θα ξέραμε ότι ο Νίκος ούτε θα βοηθήσει ούτε θα παίξει, άρα πάμε να κοιτάξουμε τα επόμενα ματσαρίσματα. Αυτό δεν έγινε. Ο Νίκος, όντως, τρέξαμε και εγώ και ο Στέλιος να δούμε το πόδι του πριν παίξουμε. Μα είπε ότι έχω μια ενόχληση, παρόλα αυτά έσπρωξε το βαρέλι. Νομίζω ότι οι αντιπαραθέσεις και οι εντάσεις στα αγωνίσματα. Είναι σύνθεση γεγονός στα survivor και είναι απόλυτα φυσιολογικό γιατί δεν παίζουμε φαγωμένοι και από τον καναπέ μας, αλλά παλεύουμε για το φαγητό μας και την επιβίωσή μας. Άρα, εγώ αυτό που θέλω να πω στον Νίκο εκ μέρους της Μαργαλένας είναι ότι αν θεώρησε ότι έγινε επίθεση, συγγνώμη. Στα μάτια μου δεν ήταν επιθετική, απλά είναι έντονη και επειδή τον Νίκο τον έχει πολύ ψηλά και το έχει αποδείξει με τα λόγια της στο φετινό survivor, που έχει πάρει πάρα πολλές φορές το μέρος του, θεώρησε ότι ο Νίκος. Δεν είναι ο Νίκος που ξέρουμε εμείς ότι μπαίνει και παίζει, γιατί το να σπρώξει ένα βαρέλι 100 μέτρα με 100 κιλά είναι η επιβάρυνση και όχι το να μπει σε ένα βαρέλι, γιατί οκ, okay, είναι πιο ψηλός, αλλά υπάρχουν και κοπέλες που σε άλλα αγωνίσματα έχουν σηκώσει τα ίδια βάρη με τους άντρες, κάτι το οποίο και εμείς δεν θεωρούμε φυσιολογικό και οι γυναίκες.